Τουλάχιστον ένα άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο χαίρεται που η... το προϊόν το οποίο παράγει η εταιρεία του δεν χρειάζεται ελαιόλαδο. Ο κύριο Γιώργο Νόλη είναι μαζί μα και τον ευχαριστώ θερμά. Είναι ο διευθύνων σύμβουλο τη Λάνκομ. Έχουμε ξαναμιλήσει ένα χρόνο πριν. Το θυμηθήκατε. Ακριβώ ένα χρόνο πριν. 28 Σεπτεμβρίου του 2022. Και... και ο, ο λόγο είναι τα περίφημα data centers. Γιατί η Λάνκομ είναι από του leaders στην ελληνική αγορά, στην βαλκανική αγορά θα έλεγα στο κομμάτι το, το, το. Δεν έχετε σχέση με λάδι. Καμία Λειτουργώ χωρίς ελαιόλαδο. Είμαστε απλά καταναλωτές σε <laughs> συγκεκριμένη τομέα. Να πω κάτι. Πραγματικά το έλεγα στον πρόλογο. Νομίζω ότι είναι από, τους, από την επιχειρηματική δραστηριότητα και από του επενδυτικού κλάδου που έχουμε τρομερή έκρηξη στην Ελλάδα. Που είτε ήμασταν πολύ πίσω, Είτε βλέπουμε πολύ μακριά. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι το, το σωστό. Ή... Το πρώτο ήταν, είναι το δεδομένο. Ήμασταν το... πάρα πολύ πίσω. Οπότε, όπω είμαι και την προηγούμενη φορά, κάνουμε σαν χώρα ένα δυνατό catch-up. Και γιατί όχι, μπορεί να βγούμε και μπροστά. Ναι. Δεν αποκλείεται. Έχουμε καλύτερη θέση από άλλε χώρε που έχουν προ... περάσει την Ελλάδα. Άρα, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο και να πάμε καταλάβω... σε αυτό το δρόμο. Να καταλάβω κάτι. Παίζει ρόλο η ύπαρξη των data centers στην ε, διάθεση και την στρατηγική της χώρας να γίνει κόμβος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη κόμβος ο οποίος θα συνδέσει και την ε, Ευρώπη με την Αφρική και με την ε, και με την Ασία παίζει ρόλο παίζει ρόλο είναι ένα οικοσύστημα mm. το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο δεν μπορεί να υπάρχουν οπτικές συνες χωρίς data center και φυσικά γενικώ τηλεπικοινωνίε χωρί τα data center. Και αντιστοίχω, δεν μπορεί να πα να κάνει ένα data center πάνω στο βουνό yeah. και να μην έχει κανένα τρόπο να επικοινωνήσει με οπτικέ σύνε και με τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα, όλα αυτά ουσιαστικά ενώνονται σε ένα σύστημα το οποίο στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ πίσω. Αλλά, όπως είπα και πριν, κάνουμε γρήγορα βήματα για να μπορέσουμε να επανέλθουμε. ...στην κατάταξη θα έλεγα εγώ που μας αξίζει. Mm -hmm. Γιατί γεωστρατηγικά είμαστε σε ένα εξαιρετικό σημείο... ...και από εδώ και πέρα νομίζω ότι με αυτές τις επενδύσεις που έχουν γίνει... ...και από τις επενδύσεις οι οποίες αναμένονται να ολοκληρωθούν... ...θα είμαστε άκρο ανταγωνιστικοί. Να, να τα συνδέσω τα data centers με, τα clou... με το cloud. Βεβαίω. Γιατί το λέω, γιατί νομίζω ότι είμαστε λίγο πίσω ως επιχειρήσεις στην Ελλάδα... Που προτιμάμε να έχουμε τους servers μέσα στην εταιρεία σε ένα υπόγειο και να έχουμε τον IT, από το να την κάνει τη δουλειά για μας κάποιο άλλο. Ε, ε, εκεί νομίζω είμαστε λίγο πίσω. Ε, στην, είμαστε εκεί πίσω. Στην αντίληψη που υπάρχει. Αδιαφυσβήτητα. Είναι και θέμα υποδομών, αλλά και θέμα θα αντίληψη και ψυχολογία των επιχειρηματιών. Υποδομών διότι για να μπορέσει να είσαι στο cloud. Πρέπει να έχεις εξασφαλίσει την συνδεσιμότητα ναι. με το cloud. Άρα, αν δεν έχει. και τι και... Ταχύτητα και αξιόπιστη διασύνδεση. Που σημαίνει ότι σε περίπτωση που. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ εύκολο. Βλέπουμε κάθε μέρα, σκάβουν στους δρόμους, αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή η οπτική, ε... οπτική είναι. Αυτό σημαίνει ότι κόβονται και άλλε υφιστάμενε οπτικέ είναι. Άρα, πρέπει για τι να μπορεί. Τι σημαίνει κόβονται. σημαίνει ότι περνάει το τρέντσερ, το μηχάνημα ναι. που ανοίγει. Ναι το αυλάκι αυτό yeah, στην yeah. άσφαλτο και μπορεί να μην δει ότι υπάρχει μια άλλη οπτική ah, οπότε να γίνει μια κάθετη τομή και εκ των πραγμάτων να υπάρξει διακοπή στην υπηρεσία, αυτό... Μία επιχείρηση δεν μπορεί όταν έχει τα δεδομένα της στο cloud να μείνει χωρίς ίντερνετ. Ασφαλώς. Που σημαίνει πρέπει να έχει τουλάχιστον διπλή οπτική ίνα, διπλή όδευση δηλαδή, ώστε αν κοπεί από τα βόρεια να λειτουργεί από τα νότια. Θέλετε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε. Μας ακούνε και άνθρωποι, είμαστε ένα κανάλι που απευθυνόμαστε στην αγορά και στις επιχειρήσεις. Όταν λέμε επιχειρήσεις να πάνε την, όλο το κομμάτι της μηχανοργάνωσης στο cloud, για ποιο μέγεθος επιχείρησεων μιλάμε. Μιλάμε για μια μικρή επιχείρηση, μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία ε, διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων. Ποιοι είναι αυτοί που τους συμφέρει και τι έχουν να κερδίσουν. Πολύ ωραία. Καταρχήν, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το μέγεθος τη επιχείρησης. Οι μεγάλες επιχείρησεις ήδη, yeah. λίγο πολύ, έχουν μεταφερθεί στο cloud. Αυτό σημαίνει πολλά. Το κάνανε για να ρίξουν τα κόστη του, το κάνανε για να είναι πιο ευέλικτοι, να καλύπτουν μεγάλε ανάγκε που μπορούν να προκύψουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οπότε υπάρχει η ελαστικότητα στο κλάδο. Αυτό είναι από τα βασικά του χαρακτηριστικά. Μπορεί σήμερα να θε 100 σερβερ, ενώ χθε να ήθελε 10 σερβερ. Που σημαίνει αν του είχε αγοράσει, οι 9 στου 10 9 μπορεί θα... να ήταν ανενεργοί. Ακριβώ. Και θα έπρεπε να έχει και φυσικά όλα τα συστήματα για να του υποστηρίξει, ναι. όλους του 100, 100 servers. Άρα, ένα κομμάτι είναι η ευελιξία που σου δίνει το cloud. Και το σημαντικότερο θεωρώ είναι το ζήτημα τη αξιοπιστία. Γιατί ένα cloud service provider όπω είναι η Lancom παρέχει μηχανήματα, αλλά έχει από πίσω του μια στρατιά από μηχανικού, οι οποίοι είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι και όλο το 24ωρο παρακολουθούν τα συστήματα. Συμφωνούμε. Την κυβέρνηση ασφάλεια. Αυτό δεν είναι ένα κεφάλαιο που θα το δούμε μόνο του, αλλά εγώ μιλάω τώρα για το value for money. Το value πρέπει. for money. Ποια επιχείρηση, α πούμε, από ποιο μέγεθο και πάνω, ε, καλό είναι να δει μια λύση cloud. Θα έλεγα μια επιχείρηση που έχει πάνω από 10 άτομα προσωπικό. Α ναι. Θα πρέπει να δει μια λύση στο cloud, γιατί υπάρχουν. Ε, Πάρα Πολλέ μελέτε δείχνουν ότι μόνο το ρεύμα που καταναλώνουν και τα συμβόλαια συντήρηση που πρέπει να έχουν και τον άνθρωπο που απασχολούν με τετριμένε διαδικασίε να υποστηρίζει το UPS, το κλιματιστικό mm -hmm. και τα down times. Γιατί όταν δεν στείνει κάτι επαγγελματικά, υπάρχει το down time incident. Σταματάνε όλα να λειτουργούν ξαφνικά. Mm -hmm. Και η εταιρεία βγαίνει εκτό λειτουργία μία-δύο-τρει ημέρε. Mm -hmm. Αυτό στο cloud δεν συμβαίνει. Mm -hmm. Άρα πρέπει ένα επιχειρηματία να το λάβει υπόψη. Για να μπορέσει να συνεχίσει να επικεντρωθεί στο βασικό του ζήτημα, στην επιχείρησή του. Πάντως, ξέρετε ποια, ποιος είναι ο αντίλογος. Ένας ειδικά που μπορεί να είναι λίγο τεχνοφοβικός, να μην είναι πολύ μη τα θέματα της τεχνολογίας, σου λέει να πάρω εγώ το λογιστήριό μου τώρα, από τον υπολογιστή που τον έχει ο λογιστής μπροστά του και να το δώσω στην ΛΑΝΚΟΜ να το φυλάει εκεί, που ξέρω εγώ τι θα κάνουν και αν αυτό δεν το χακάρουν κάποια μέρα και ψάχνουν να δω πού είναι τα τιμολόγια μου. Αυτό που λέτε είναι ακριβώς αντίθετο με αυτό που πραγματικά συμβαίνει όμως. Για πείτε το. Γιατί αυτός που τα έχει μέσα τα δεδομένα, στο μικρό σερβερ και με ένα απλό Firewall που έχει αγοράσει πριν από 2-3, 5 ή 10 χρόνια και έναν IT manager ο οποίος ο άνθρωπος τι να πρωτοκάνει, πώς αναγνωρίζει και δύο IT managers να έχει, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι μπορεί να του έχουν Πάρει ήδη όλα τα δεδομένα ή να έχουν εισχωρήσει ήδη στα συστήματά του και πατώντα ένα κουμπάκι να τα κρυπτογραφήσουν όλα με τα λεγόμενα ransomware, αυτά που είναι πλέον ε, πάρα πολύ διαδομένα, και ξαφνικά να χάσει όλα τα δεδομένα, να σταματήσει να λειτουργεί η επιχείρησή του και να πρέπει να πληρώσει και λίτρα για να τα πάρει πίσω. Σε αντίθεση λοιπόν με το cloud, στο οποίο τα συστήματα είναι πλήρως αναβαθμισμένα, υπάρχει μια ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών που τα παρακολουθούν όλο το 24ωρο έχουν διαδικασίε που παίρνουν backup είτε επί τόπου είτε και εξ αποστάσεω, είτε σε απομακρυσμένα σημεία όπω κάνει η Lancome τα είναι τρία data center. Ένα σκληρό δίσκο. Ένα κλειό δίσκο. Ακριβώ. Δεν είναι ένα data center. Έχουμε τρία data center αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και μπορεί κάποιο. Για τη Lancome μιλάμε. Για τώρα. τη Lancome μιλάμε. Ναι. Για τον τρόπο που λειτουργεί η Lancome και λειτουργούν και κάποιε πολυεθνικέ. Δηλαδή το επίπεδο που έχει ανέβει αυτή τη στιγμή στη χώρα μα από τι εργασίε που κάνει η Lancome τι διαδικασίε ανταγωνίζεται ίσα προ ίσα με οποιαδήποτε πολυεθνική εταιρεία. Mm -hmm. Άρα αυτά τα δεδομένα είναι προφυλαγμένα. Και σκεφτείτε να έχετε του σκόπου μια ζωή. Υπάρχουν εταιρείε που έχουν σχέδια, ε, mm. πνευματική ιδιοκτησία, και να τα χάσει ξαφνικά. Να σα πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Όλε τι φωτογραφίε των παιδιών μου από τη μέρα που γεννήθηκαν τις τι είχα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Χτύψε. Κάποια στιγμή πήγε ο υπολογιστή για μια επισκευή, τι έχασα. Mm. Οι φωτογραφίε όμω mm. από εκείνο το σημείο και μετά που ανεβαίνουν στο cloud τη Google. Είναι όλε εκεί και δεν έχει λείψει ούτε μία. Ακριβώ. Αυτό νομίζω κάνει και τη μεγάλη διαφορά. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό ο οργανισμό επενδύσεων στην Ελλάδα στον χώρο αυτή τη τεχνολογία. Πόσο ρόλο παίζει το γεγονό ότι μια ελληνική εταιρεία έχει, θέλω να πω, μήπω στρώνουμε με κάποιο τρόπο το δρόμο που επιτρέπει στους ξένους να βλέπουν με άλλο μάτι την Ελλάδα και να αποφασίζουν να επενδύσουν σε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Το γεγονός ότι υπάρχουν αξιόπιστες ελληνικέ ελληνικές στηρίες, οι οποίες έχουν ανοιχθεί πέρα από τα όρια και τα σύνορα της χώρας. Θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια, από τη μία όλες οι επενδύσεις προφανώς δημιουργούν ένα ρεύμα περαιτέρω επενδύσεων και αυτό είναι που κάνουμε και εμείς, όποτε πηγαίνουμε σε αυτά τα παγκοσμίου ελληνικού event πανευρωπαϊκά διαδίδεται αυτό το νέο, ότι στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλέ επενδύσει. Οπότε έρχονται και άλλοι και λένε θέλουμε και εμεί να συμμετάσχουμε. Mm. Από την άλλη, όπω αντιλαμβάνεστε, ανοίγουμε και την όρεξη σε πολυεθνικέ εταιρείε να επενδύσουν και να εξαγοράσουν. Mm. Την τελευταία πρακτικά ελληνική εταιρεία που έχει μείνει, που είμαστε εμεί, για να υπάρχει και μια αν θέλετε, κατάσταση στην οποία δεν είναι ο ανταγωνισμό με την έννοια μια ελληνική επιχείρηση versus των πολυεθνικών, να είναι όλα ε, μεταξύ πολυεθνικών. Ε, τελευταία, το είπατε με έναν τρόπο που θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι μπορεί να υπάρχει σκέψη να με επεκταθείτε ή να ενωθείτε με κάποιες από τις εταιρείες που ε, σκοπεύουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις. Η αλήθεια απο τις εταιρειε που ότι λαμβάνω κάθε εβδομάδα και από μία πρόταση. Για συνεργασία. Για συνεργασία, για εξαγορά, για merge, για όλα τα πιθανά σενάρια. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Το ζήτημα είναι ότι εμείς έχουμε μία σοβαρή δέσμεση απέναντι στους πελάτες μας, οι οποίοι αποτελούνται κατά κύριο λόγο από ελληνικέ επιχειρήσεις, είτε αν είναι μόνο στην Ελλάδα ή έχουν επεκταθεί στο εξωτερικό. Έχουμε τα δεδομένα τους... Άρα τα φυλάμε mm -hmm. με κάθε τρόπο και είναι όλα κρυπτογραφημένα, οπότε δεν μπορεί να τα πάρει κάποιο με όλε τι διαδικασίε. Και δεν θα θέλαμε αυτού του ανθρώπου να του απογοητεύσουμε, ναι. αλλάζοντα τελείω τα δεδομένα. Γιατί μια πιθανή εξαγορά δημιουργεί μια τελείω διαφορετική κατάσταση. Ναι. Μια εταιρεία που έχει μια ευελιξία και κάνει ένα. Ξέρω, σηκώνω το τηλέφωνο, ξέρω ποιο είναι ο IT, με ποιον θα μιλήσω, τι θα του ζητήσω. Ναι, ακριβώ. Και Ακριβώς. το βλέπουμε στην αγορά. Γιατί έχουμε πελάτε οι οποίοι φεύγουν από εταιρείε που έχουν εξαγοραστεί ναι. και έρχονται σε εμά. Γιατί δεν μπορούν να βρουν αυτό που είχαν μέχρι πρότινο. Ναι. Το παίρνω ένα τηλέφωνο, το στέλνω ένα mail και ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι θα ακούσουν και ένα πρόβλημα που είναι έξω από, το, από την τυπική υπηρεσία που παίρνουν. Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, έτσι, μια σύντομη ε, ε, αν μπορείτε απάντηση για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, γιατί μα πιέζει η αρχισταξία από μέσα. Είναι πώ σε μια χώρα, ήταν προηγουμένω εδώ ο κ. Καρκατσούλη, καθηγητή Δημοσία Διοίκηση, και λέγαμε για αυτή την πολυνομία, το χάο που υπάρχει στην Ελλάδα το πόσο δύσκολα γίνονται όλα. Πώ έχετε καταφέρει και μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχετε κάνει τόσο μεγάλα βήματα δεδομένη της γραφειοκρατίας, των προβλημάτων που υπάρχουν, δικαιοσύνη, ε, θέματα που αφορούν αδειοδοτήσει, εμπλοκέ υπουργείων, αλληλοκαλύψει. Πώ τα έχετε λύσει όλα αυτά, να πω, Έχω ένα μεγάλο βαντάζ, Έχω τελειώσει πολιτικός μηχανικός του Πολυτεχνείου τη Θεσσαλονίκη και των πραγμάτων τα πιο νεανικά μου χρόνια είχα πολλά παρεδώσει με τον μηχανισμό του Δημοσίου. και Θα έλεγα ότι έχω προσαρμοστεί σε αυτό ναι. και μάλιστα δεν μου δημιουργεί κανένα. Αυτό είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αυτό είναι ξέρετε. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι επιχειρήσει που έρχονται στην Ελλάδα αγανακτούν, αλλά το ναι. καλό είναι ότι χρησιμοποιούν εμά πλέον ναι. για να κάνουν τη δουλειά που θέλουν. Balkan Gate, να το δείχνουμε και στην, στην εικόνα μας, ήταν η, 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 η πρώτη, πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει με αφορμή το Balkan Gate της, της Lancome. Θερμά, θερμά ευχαριστώ ακόμη μια φορά που είχατε την καλοσύνη ευχαριστώ. να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας και να μιλήσουμε κύριε Νόλ, για ένα θέμα που πραγματικά πάει τη χώρα μας μπροστά. Έτσι. Μα, μας βάζει στον αναπτυγμένο κόσμο, τον ψηφιακό ανεπτυγμένο κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ.